εκπαιδευτικό στο Τσικαδίτσας έχουμε 100 μαθητές διάσπαρτους σε όλες τις σχολικές μονάδες από διαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και τέτοια. Καταβάλλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, από τους διευθυντές των σχολείων και από τους εκπαιδευτικούς σε συντονισμό με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Κρήτας στο Σουβούλου. Προσπαθούμε όλοι να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε να ελεγχθούμε τα παιδιά σε γενικές τάξεις, να αποτιμηθεί το πολιτισμό του σχολείου και να μπορέσουμε να μπορέσουμε σιγά σιγά να ενσωματωθούν στους ρυθμούς ζωής της πόλης για όσο διάστημα αυτοί επιθυμούν να ζήσουν στη χώρα μας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που γιορτάζαμε πριν λίγες μέρες, 8 Μαρτίου, επιλέξαμε ένα πολύ επίκαιρο θέμα, τη γυναίκα πρόσφυγα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει στην κοινωνία που ζει, γιατί αποτελεί μια πραγματικότητα, βέβαια σε πολύ μικρό πληθυσμό ακόμα για τα δεδομένα της Καρδίτσας. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Αυτός είναι και ο λόγος που οργανώσαμε αυτή την ημερίδα. Τη συνδιοργανώσαμε με την εκπαίδευση, γιατί γυναίκα και παιδί πάει μαζί. Το Κέντρο Γυναικών ως ένας φορέας που στηρίζει έβρεπε τη γυναίκα τα τελευταία χρόνια για να τη σχόλησε γυναίκα με πολλούς τρόπους. Τώρα θα κληθεί καλείται και στις γυναίκες πρόσφυγες που ζουν εδώ να παρέχει τις υπηρεσίες της αν αυτές χρειάζονται και όταν χρειάζονται για ζητήματα έγκλης, βίας ή οποιαδήποτε άλλη στήριξη. Αυτός είναι και ο λόγος που διοργανώσαμε τη σημερινή ημερίδα με πολύ ωραία θέματα, αξιόλογους ομιλητές, συζητητές, για να αναδειχθούν τέτοιου τύπου ζητήματα. Βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ, καλεσμένη σε αυτή την ημερίδα, ενώψη της Παγκόσμιας ημέρας των γυναικών. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι, γιατί είπατε, η αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, η ενδυνάμωση των γυναικών και ειδικότερα των γυναικών προσφύγων αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας και η προστασία τους ενάντια στην σεξουαλική και έμφυλη βία είναι κάτι στο οποίο εργαζόμαστε σε συντονισμό με τους εταίρους μας, τόσο στην Βόρεια Ελλάδα, όσο και στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο. Η σημερινή μας ημερίδα θα πω ότι είμαστε κάτι παραπάνω από αυτά τα δισεκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, έχουν όλοι και όλες τα ίδια δικαιώματα. Πολύ περισσότερο όμως η διαλογή μας πρέπει να είναι για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους, να αλλάξουν τις συνθήκες και να βρεθούν σε ένα άλλο μέρος αντίθετα να έχουν την αλλαγή μας. Όταν τέθηκε σε εμάς ο Δήμος αυτό το ζήτημα, είπαμε αμέσως ναι στην πρόταση της σύμβασης αρμοστίας. Επειδή κάποιοι δεν το γνωρίζουν, ήμασταν στους πρώτους 7 Δήμους της χώρας που αποδέχτηκαν να φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες. Στην έκκλησή μας στους υπόλοιπους φορείς του τόπου μας να συμπαρασταθούν σε αυτή την προσπάθεια, όλοι ανεξαιρέτως, με πρώτο το συμβαλλινότατο, είπαν ένα προτερό παρόν και ένα προτερό ναι και απομόνωσαν αυτές τις λίγες φορές οι οποίες θέλουν να βλέπουν ανθρώπους και ό,τι επιτύχουν. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, ότι όλοι είμαστε ίδιοι, τα παιδιά τα οποία έχουν αυτά τα ίδια όνειρα με τα δικά μας παιδιά, θα πρέπει να τα προστατεύσουμε και τις γυναίκες για να μπορέσουν να ενσωματωθούν πλήρως και να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.